Νομίζω καταλάβατε για ποιον λέω, έτσι. Βέβαια, για τη Φορτούνη. Δεν μου λες κανένα παρατσούκλι καινούριο, κανένα nickname. Είναι φοβερός μπασκετικός εκτός όλων των άλλων. Κανένα είναι φοβερός μπασκετικός. Έχει και χέρι καινούργιο. Καλό στο τρίποντο, να ξέρεις. Ο Φορτούνης. Nickname καινούριο. Χαιρετισμούς, Κώστα. Δεν λες. Περιμένουμε. Λοιπόν, ένα nickname ζήτησε ο Γιώργος Λικουρόπουλος και νομίζω ότι πρέπει να βγάλεις κάποια στιγμή και ένα και για τον Γιώργο, όχι μόνο για τους παίκτες. Για μένα, από πού και ως πού. Γιατί? Για τον Ντόνσιτς νομίζω ότι αν ερχόταν ο τυφώνας, παιδιά, που δεν έρχεται, αφού η τελευταία πρόγνωση σε αντίθεση με ό,τι μας είχαν πει πριν από 5 μέρες οι Ιάπωνες, έρχεται απλά μια τροπική καταιγίδα που ελπίζω να μην μας πλήξει. Ναι. Αρκετά κακά μας έχουν βρει σε αυτούς τους Ολυμπιακούς αγώνες με τον κορονοϊό. Ο χαρακτηρισμός θα ήταν τυφώνας αν ερχόταν ο τυφώνας. Τώρα που δεν έρχεται νομίζω είναι άσπρος σύφουνας. Πάντως υπάρχει και ένα ακόμη διάσημο εξάρι που κρύβε που δεν το έχεις εντάξει στη μετάδοσή σου, ναι, που είναι ο Τόνι Κούκοτς. Αγαπημένος από Σικάγο Μπουλς, Μπενετών, Γιουγκοπλάστικα και όχι, ναι, μόνο. Αλλά εντελώς διαφορετικό στυλ. Εντάξει, εγώ εντάξει, το κρατάω. Διαφορετικό, αλλά είναι επτάρι. Κατερίνα, okay, βγάλαμε θέμα. Εγώ το κρατάω. Άσπρος σύφουνας ήταν φανταστικό, μ' άρεσε. Το κρατάμε. Άσπρος σύφουνας. It's a dream. Άσπρος σύφουνας.